Μάσκα, πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι, φύλαμε. Βόμπες μες στη νύχτα, μάζευτα και ρίχτα, σίγαμε. Φράγκα και αμαρτία, τσόλια, απαρτία, είδαμε. Ο πορχέρις φέτες, βίζιτες και φέτες, μπήκαμε. Ουκρανία, γαλάτσι, τσαμπαμάγκα, χαράτσι, πλήρωσες. Ξεθοριάζει ζωή, πλατινέ, και καπάς στη βροχή. Ψιλωτά κουνηγόβα, σε σκυλάδικο πρόβα, κλήρωσες. Χιμαλάξ το μαλλί, σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Πάγος με υδρότα, τεθλασμένη ρότα, πήραμε. Προορισμός καρδία, γέλια και ναυτία, γύραμε. Μάγκες προστασία, σε υπηρεσία, δύραμε. Ουκρανία, γαλάζι, τζαμπαμάγκα, χαράτσι, πλήρωσες. Ξεθοριάζει ζωή, πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ψιλωτά κουνηγόβα, σε σκυλάδικο πρόβα, κλήρωσες. Χιμαλάξ το μαλλί, σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Και εμείς κάτι ξεκινήσαμε δυο μας. Έχω καβάντζα, ένα νταμάρι στην πεντέλη. Καλό, πολύ καλό. Αλλά εγώ λέω να πάμε σπίτι μου, που είναι πιο κοντά. Γαρδουμπίτσες αυγολέμονι. Αυτό το αρέσει. Από μικρός τρελαινότανε για γαρδουμπίτσες. Μέχρι Λαμία μπορεί να φτάσει για να τις βρει. Φτιάχτες και θα με τιμηθείς. Παιδάκι μου, το βράδυ θα έρθει από εδώ πέρα η Βίκη με τον Αντώνη. Εσύ τι θα κάνεις με στα πόδια του, στο φανάρι θα κρατάς. Αντώνης με τη Βίκη. Ωραία μου. Εσύ τι θα κάνεις. Εγώ τι να κάνω. Κι εγώ θα πάω στη Φούλη για χαρτιά. Ορίστε. Ευχαριστώ, κυρία. Βίκη. Σπύρο. Τι κάνεις παιδί μας εδώ τέτοια ώρα. Ορίστε. Τι να κάνω, Βικούλα. Περιμένω να τελειώσατε κιόλας. Θέλω να μου πεις αν τις πέτυχα. Φαίνονται πάρα πολύ γευστικές. Λίγο ακόμα. Λίγο. Συγγνώμη. Έλα ρε παιδάκι μου, τι θες. Κάικες, ο Σπύρος είναι στο σανσέρ και ανεβαίνει πάνω. Ωραία ώρα διάλεξες για πλάκες ρε Βική. Ποια πλάκα ρε παιδί μου, έχει κλειδιά. Αν αργήσουμε θα κρυώσουν και δεν τρώγονται εκείνες. Σπύρος, την πάψαμε. Σήκω. Κανένα πρόβλημα, υπάρχουν καρδουμπάκια για όλους μας. Σήκω σου λέω παιδάκι μου, σήκω. Τι έπαθε και δεν ανοίγει. Έλα ρε Μέρη τώρα. Στο μπαλκόνι, στο μπαλκόνι. Έλα. Στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι, στο μπαλκόνι. Είναι κανείς μέσα. Μέσα, μέσα, μέσα. Πρέπει από το κάμερα. Μέρη. Μερούλα. Μέρη. Τι φωνάζεις ρε παιδάκι μου. Ξεσήκωσες όλη την πολυκατοικία. Μερούλα μου γύρισες. Εγώ ας πούμε ότι γύρισα. Εσύ γιατί γύρισες. Είδα τη Βίκη κάτω. Μου είπε ότι όλα εντάξει και ανέβηκα. Καλά ρε ξεδιάντροπε. Από κάτω την είχες στήσει. Όχι. Έτσι τυχαία πένταρα και πέσαμε φάτσα με φάτσα. Μη με πτώμα, πάω να ξαπλώσω. Έλα εδώ, αμέσως, πήρες φόρα και άιντα. Μα είμαι κουρασμένος, θέλω να ξαπλώσω. Προλαβαίνεις, έλα να κάτσουμε λίγο στον καναπέ. Δεν με ρώτησες καταρχήν πώς πέρασα, τι έκανα. Έλα εδώ, βολέψου. Αλήθεια, πώς πέρασες. Καλά εσύ. Καλά κι εγώ. Χαίρομαι. Κέρδισες ή έχασες. Τι λες μωρέ, μίλα ανθρώπινα. Στη Φούλη λέω, στα χαρτιά. Ποια χαρτιά. Αγάπη μου, δεν στολίστηκες να πας στη Φούλη να παίξετε χαρτιά. Α, ναι, τα χαρτιά, μπιρίμπα. Έχασα. Έχασα και γύρισα. Άλλο. Γι' αυτό, βρε μου, είσαι ταραγμένο. Έλα, βρε Μερούλα. Μη στενοχωριέσαι, αγάπη μου. Όποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει την αγάπη. Ωραία τα λες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σου βάλω λίγο τηλεόραση. Μπα, όχι, πάω να ξαπλώσω. Κάτσε κάτω. Πού να πας να ξαπλώσεις. Εδώ. Θα βρω εγώ ειδήσεις. Τι ειδήσεις θα δω τέτοια ώρα, ρε Μέρη. Α, δεν καταλαβαίνεις, εσύ μου φαίνεται. Κάτσε κάτω, είπαμε.
Τι ήταν αυτό? Ποιο αυτό? Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Έλα, έλα μπαμπά. Τι θες ρε μπάνα? Σε δουλειά είμαι. Καλά, αν πεινάσω θα φάω σπανακόπιτα στο τραπέζι. Ναι, στο τραπέζι. Μα άκουσα που χτύπαγε. Και άκουσα και μιλίες. Σιγά μην άκουσες και αχλαδιές. Από το έργο θα ήταν. Από μέσα ακούστηκε. Μήπως είναι το κινητό σου? Εδώ είναι το κινητό μου. Αμέσως το κινητό. Έμαθες και τα κινητά. Πάω να δω. Κάτσε κάτω. Ο Σέρλοκ Χόλμ. Μα που το άκουσα. Κάτσε βρε παιδάκι να δούμε το έργο. Πάω να ξαπλώσω εγώ. Κάτσε βρε παιδάκι μου, σου λέω, προλαβαίνεις. Μα νιστάζω. Τα δόντια σου τα πεινές. Καθαρά είναι. Για να τα δω. Χάλια είναι. Σήκω. Βούρτσισμα, πλήσιμο γαργάρες. Και να κάνεις και ένα τουσάκι. Τι τούτο ρε μέρη, θα λιώσω την γύψη. Έλα, όλα δικαιολογίες. Έλα, μετά όμως θα ξαπλώσω. Γρήγορα στην πανιέρα. Τη ζωή μου θα γεσμάρει. Έλα, έλα γρήγορα. Δεν τρέχει που να κρυφτώ, απαράδεκτο. Το έχει, δεν το κρύζω στο κινητό. Το κρύζα. Τι κάνεις μαζί, τι κάνεις. Μερή. Πίσω, πίσω. Ναι, Σπύρο. Πετσέτα, δεν έχει πετσέτα. Πάρε λίγο χαρτάκι, με το χέρι, κάτι. Τι λες βρε Μερούλα, με χαρτί να σκουπιστώ. Κάνε να κρυπάω στην τουλάπα. Όχι. Γιατί. Γιατί έτσι. Γιατί καταρχήν δεν ξέρεις που είναι οι πετσέτες. Θα σου φέρω εγώ. Του λέω σε μέρη, εγώ δεν ξέρω που είναι οι πετσέτες. Εγώ τις έπλυνα, εγώ τις άπλωσα, εγώ τις φύλαξα. Κάνε άκρη. Είσαι πολύ εγωιστής. Μα γιατί βρε μέρη που θέλω μια πετσέτα. Τέλος πάντων. Καλά. Θα μπούμε μαζί στην κρεβατοκάμαρα. Εντάξει, μη φωνάζεις, δεν είμαι κουφός, κουτσός είμαι. Με το ένα, με το δύο, με το τρία, μπαίνουμε, μπαίνουμε. Καλά είσαι εκεί. Λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω. Ωραία. Πού τις έχεις? Στο πρώτο φύλλο είναι. Εκεί. Εκεί εσύ. Τις πέρασα και μαλακτικό, Μερούλα. Να είναι μαλακές, θα μου σχοβολάνε. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα, Χριστιανέ μου. Άντε, άντε, έξω, έξω. Ανυπόμονε. Ορίστε. Ευχαριστώ. Γρήγορα, στο μπάνιο. Να δούμε τι άλλο θα ζητήσεις. Και καλό βούρτισμα, έτσι. Μέσα έξω, μπρος πίσω, ξέρεις εσύ. Κλείνει και καμία πόρτα. Αγγελέ. Γρήγορα, δεν ξανά βγει έξω. Είδες? Τι να δω. Το Σπύρο. Μόρα και το Σπύρο, τον είδα και όλα τα είδα. Άντε δρόμο τώρα. Ο Σπύρος είναι το σημάδι. Εμένα θα μου πεις, 7 χρόνια σημαδεμένη είμαι. Κοιτάτε, πια. Κάτω. Τι κάνεις εκεί? Στο δρόμο. Άσπρα δόντια σε έξασπρα. Κούρκουλος. Παμάτα μου, ωραία, ανακατεύομαι. Να σου πω ρε Μερουλά. Εσύ έφαγες τίποτα για βράδυ? Πού να προλάβω, μ' άφησες. Τι, σε εμπόδισα? Άλλωστε, ούψ, τυχερή είσαι. Αντώνης και Βίκη δεν πήραξαν τίποτα. Παράνομο ζευγάρι είναι βρε Σπύρο μου. Στο φαΐ θα το είχαν το μυαλό τους. Και το κρεβάτι στρωμένο τώρα. Α, ρώταμε και εμένα που το έστρωσα. Κόλαση ήτανε, κόλαση. Ναι. Να ξέρεις Μερούλα, οι καλλιτέχνες είναι πολύ εκρηκτικοί. Να το έχω υπόψη μου. Ξέρεις, να τώρα έτσι όπως πιάσαμε την κουβέντα, μου άνοιξε η όρεξη. Τρελάθηκες, ούτε να το σκέφτεσαι. Έλα βρε, σιγά. Δεν κοιτάς τα χάλια σου? Τι είπα, μια τα δόντια που τρώω και τα ξαναπλένω. Μου, γιατί, αυτός δεν είναι σημάδι, 7 πληγές σε μία είναι. Θέλουνε ζήσταμα. Πώς, κάτα ρε τσεπλισμένο. Θα σε σπάσω. Κάνω άτακτη ζωή. Δεν θα σε βάζω για ζωή. Γιατί δεν έχεις το δικαίωμα αυτό. Ήμουν στην άκρη. Φεύγω, πού να πάω? Μαζί ξενύχταγες αλλού. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Σα κάποιο χέρι να πιαστώ. Αν κάνω τα τη ζωή, μήπως.
Σε πεθύμισα, μωρό μου. Βάλε μια βότκα και έλα έξω. Αμέσως. Τώρα. Ναι. Έλα, αγόρι μου. Έλα, Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Γιατί μιλάς σιγά, αγόρι μου? Κοιμάται η μερούλα μέσα όσο να είναι. Σε ξύπνησα? Όχι. Εδώ τρώω κάτι καρδουμπίτσες. Γιατί αναστενάζεις? Τίποτα, Σπύρο μου, κάτι δικά μου. Κατάλαβα πώς είσαι. Μέσες άκρες, όπως θα ξέρεις. Ωραία. Γι' αυτό σε πήρα να σε ακούσω λίγο, έτσι ένιωσα μια ανάγκη. Καλά έκανες. Θέλω να σου πω ότι σε αγαπάω, ρε. Σε ευχαριστώ. Ό,τι και να γίνει, θα είμαι δίπλα σου. Βαγγέλη, με συγκινείς. Σαν αδερφό σου, ρε. Αδερφέ μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα, αδερφέ. Πάλι στο τηλέφωνο είσαι? Ποιος ήτανε? Ο αδερφός μου. Τι λες, μωρέ, έχεις αδελφό? Ο Βαγγέλης ήτανε. Ο Βαγγέλης. Άκου να δεις. Και πού μας θυμήθηκε ο Βαγγέλης? Τι ήθελε? Να μου πει πως με αγαπάει. Α, κατάλαβα. Θα τα για τσούξη. Λοιπόν, εγώ πάω για ύπνο. Εάν έρθεις, ξέρεις, στις μύτες. Ναι, Μερουλά, ναι. Στις μύτες. Αν είχα έναν αδερφό, θα νιώθα τόσο μόνος. Ακούμε του στο τραπέζι. Είναι και βαρύ. Τι γράφει εδώ, μη φέρνω γυαλιά. Νατάσα Ρογκοζίνα. Η δικιά μας είναι. Άνοιχτο. Κυρία Ευανθία. Τελείωνε πριν ξυπνήσει. Κι αν μάθει τίποτα ο Βαγγέλης. Όχου συζήτηση. Το νου σου εσύ. Το έχουν σφραγίσει καλά οι καγκεμπέδες. Τι, αθρακάς. Αχ, έτσι καθώς το άνοιξα με πήρε μια μούχλα κάπως, μια ρωσίλα. Τι έχει μέσα? Ένα πλεκτό. Κάτι παλιοφυλάδες. Κασέτα. Υπεργές που να την κάψουνε. Όπα, για το κεραβασάκι. Γιατί το ανοίξατε? Για να πάρει αέρα. Οι άθλοι τα γράφουνε στη γλώσσα τους, να μην καταλαβαίνουμε. Ρώσοι δεν είναι? Σκασμός, τι λέει? Δαραγκάια Νατάσα Κάκτη. Μετάφραση, Ρενόντα. Κυρία Ευανθία, έχουν περάσει και κάτι χρόνια από τη φυλακή. Τα έχω ψιλοξεχάσει. Την κεντρική ιδέα μου φτάνει. Αγαπημένη μας Νατάσα, πώς είσαι? Παρακάτω. Νταβάει, πατσιμπάντα μου, σαρμπαλέλα. Στέλνουν σ' όλους δώρα και ευχές. Σ' όλους, ποιους όλους? Τα περιοδικά, οι εφημερίδες και οι κασέτες είναι για σένα. Εννοεί την Νατάσα. Παρακάτω. Το σάλι το πλέξε η μαμά της για την πεθερά της. Την ποια? Την πεθερά της. Εσάς εννοεί. Παρακάτω. Και ο σταυρός του μακαρίτη του πατέρα της για τον αραβωνιαστικό της. Το Βαγγέλη θα εννοεί. Προχώρα ρε και άσε τις ερμηνείες. Πότα νόγα. Για τις πιπερίες δεν λέει. Το φίδι. Και τελειώνει με αγάπες και φιλιά από τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά, τους θείους, τους θείες, τα αδέρφια του. Φτάνει. Σύρμα, έρχεται. Καλημέρα, Νάντα. Καλημέρα. Καλά, αφού άρχισε, γιατί δεν με ξύπνησες? Είχα δουλειές, ξεχάστηκα. Γι' αυτό τον ενικό να τον κόψεις. Αυτό εδώ τι είναι? Δεν βλέπεις τι είναι? Αυτό είναι για μένα. Ποιος τα έφερε? Το άφησαν στο μαγαζί. Από μαμά μου είναι. Από τους δικούς σου είναι? Ναι. Καλά, γιατί είναι ανοιχτό? Τόσα πράγματα, γκάπα γκούπα με τις μεταφορές. Εγώ το άνοιξα. Τι θες? Γιατί το άνοιξες απ' έξω, γράφει Νατάσα. Και λοιπόν, θα σε φοβηθούμε? Αυτό που έκανες δεν είναι καθόλου σωστό. Δεν έπρεπε να το ανοίξεις. Μάζεψε τη φωνή σου, μη σου ανοίξω το κεφάλι. Φύγε μου. Αν σ' αρέσει. Αλλιώς να αλλάξεις σπίτι. Την είδες τράχος? Πάντως. Δικό της ήταν. Και λοιπόν, ας της το έστελναν με το ταχυδρομείο, συστημένο. Λυπούνται τα γραμματόσημα και έχουν και απαιτήσεις.
Ζήσω μαλλιά σταρούσκα. Живия, привет себе, привет. Устроиться на твоей скучкой, тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что питая тревогу. Не. О, слышишь, мама? Как дела? Хорошо, мама. Получила посылку. Спасибо, мама. Сегодня утро. Да. Мама закончили. Позвоню попозже. Я очень скучаю, мама. Пока, мама. И тебе. Мото кератко мы берем в то магазин му. Και λέω πού είμαι τώρα, είμαι στο Στάλιγκραν, είμαι στο Λένιγκραν, είμαι στη Στέπα. Γιατί φωνάζεις, γιατί φωνάζω, για να ακουστώ, φωνάζω, κλείστο! Αμέσως. Με ποιον μιλάγες? Με τη μαμά μου. Με τη μαμά σου μιλάγες? Ναι. Μιλάς με τη μάνα σου εσύ στη Σιβηρία? Πληρώνει ο μαλάκας! Και είναι με πήρε, Βαγγέλη μου. Είναι σε πήρε, μωρό μου, εδώ πέρα δεν σκοφέρει για να μιλάς, σκοφέρει για να δουλεύεις, κατάλαβες! Εντάξει, δεν έχει κόσμο. Πώς να έχει κόσμο, αυτές τις μπαλαλάκες! Τηλεφωνώ το πρωί, πού ήσουν? Συγγνώμη, Βαγγέλη, αλλά δεν άκουσα το ξυπνητήρι. Και πώς θα σε ξυπνάω, μωρό μου, να σου πετάω μολότοφ! Εντάξει, δεν με ξύπνησε και η μαμά σου, Βαγγέλη. Μα δεν το έρθει η μαμά μου! Βαγγέλη! Ή θα στρώσεις, ή θα στο εξηγήσω εγώ το όνειρο, κατάλαβες? Ντά. Α, μπράβο! Τι είναι αυτά εδώ? Αυτά τα στείλει η μαμά μου. Είναι κασέτες, κόκκινες πιπεριές. Εφημερίδες. Α, κατάλαβα. Κάνουμε τα κόμιση στη Στέπα και τα σκουπίδια μας τα στείλανε εδώ πέρα, έτσι? Βαγγέλη, γιατί είσαι έτσι? Είμαι έτσι όπως μου αρέσει, κατάλαβες? Και πέταξε τα μετά, βλέπω. Και σταμάτα να κλαις! Σταμάτα! Εντάξει, θα σταματήσεις, δεν πειράζει. Πάρε και σφουγγάω στο μαγαζί. Μην πάει τσάπα το κλάμα. Ρασπούτιν. Κοίτα τι γράφουν οι αλήθειες οι ψεύτες, κοίτα! Και απορώ που βρίσκουν αυτές τις ψεύτικες φωτογραφίες! Τέλος πάντων. Εσύ με το Βαγγέλη πόσο καιρό έχεις να τα πεις? Οι δυο μας εννοείς? Από τότε με τις γαρδουμπίτσες. Προαμνημονεύτου. Αφού με αποφεύγει, ρε Βίκη, το νιώθω. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έχει κολλήσει με την Ρωσίδα, τι γιατί? Τι να του κάνει μόνο το ξέπλυμα, με δουλεύεις τώρα? Ο Βαγγέλης θέλει 2-3 αποδάφτες μόνο για πρωινό. Μερούλα, για την Ατάσα μιλάς? Για τα μάτια σου, πότε έχεις πάει τελευταία? Θα μιλήσουμε σοβαρά ή αδυνατής? Πες μου για να ξέρω πώς να σε αντιμετωπίζω. Ωραία, εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι το εμπόδιο δεν είναι η Νατάσα. Ναι, ποιο είναι? Ο Σπύρος. Α, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Αν θέλεις, το πιστεύεις. Θέλω, ρε Μέρη, θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Εσύ το Σπύρο τον βρίζεις όλη μέρα. Τον έχεις του Κλώτσου και του Μπάτσου. Και τώρα θυμήθηκες να μου πεις πως το εμπόδιο είναι ο Σπύρος. Παιδί μου, το εμπόδιο δεν είναι δικό μου. Το εμπόδιο είναι του Βαγγέλη. Α, τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης θεωρεί το Σπύρο κάτι σαν αδελφό του. Και κάτι παραπάνω. Ωραία. Εγώ είμαι παντρεμένη με το Σπύρο, θυμάσαι? Μπράβο. Άρα τι με έχει εμένα ο Βαγγέλης? Γυναίκα αδελφή του με έχει. Ωραία, Μέρη, έχεις δίκιο. Πολύ βρώμικο ακούγεται. Άσε τώρα τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα μια ιστορία που είχα εγώ με έναν ξάδερφο στην Άθουσα. Καλά, εντάξει, δεν ήταν και ξάδερφο, ήταν δεύτερο ξάδερφο. Γιατί ο πατέρα του και ο πατέρα μου ήταν παιδιά δύο αδερφάδων. Ρεβίκη, σύνελθε. Αυτό είναι το θέμα μα τώρα. Όχι, αλλά είναι τρομερή ιστορία. Ποιο είναι το θέμα μα? Εσύ και ο Βαγγέλη. Πέστα! Εντάξει, παιδιά, έχετε δίκιο. Και στο κάτω-κάτω, τι ζητά, μωρέ? Μια απλή εξωσυζυγική σχέση όπω όλο ο κόσμο, να μη σου κάθεται. Να τρελαίνεσαι, σου λέω, Βίκη μου, να τρελαίνεσαι. Όσο υπάρχει Σπύρο στη ζωή μου, Βαγγέλη, ούτε ζωγραφιστώ. Κι αν σταματούσε να υπάρχει. Τι εννοείς? Α, κοίτα, όσο εκεί δεν φτάνω. Εντάξει, μ' αρέσει ο Βαγγέλης. Αλλά ο Σπύρος. Έλα, μωρέ, έγκλημα είναι το διαζύγιο. Σιγά, όλες κάποτε χωρίζουν. Άσε που είναι και ψιλομάς. Α, εννοείς να πάρω διαζύγιο. Κορίτσια, συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω. Γιατί αλλά... όλα μαζί έκοψες. Τώρα εγώ πώς θα επανέλθω, δηλαδή, έχω χάσει τον ιρμό. Συγγνώμη, αλλά. Τι άλλα, κυρία μου. Εδώ πέρα διαλύεται ο γάμος μου και εσύ μου δείχνεις την φράτσα σου. Έλεος, δηλαδή. Έλεος. Όλο και δυναμώνει, όλο και δυναμώνει. Ποιος θα είναι πάλι? Έχει γούστο να είναι τα πισιρίκια από το δεύτερο. Το βρήκαμε τώρα. Νατάσα. Δεν με περίμενες, ε. Η αλήθεια είναι πως όχι. Πέρασα, δεν βιάζεσαι? Βιάζομαι λίγο, αλλά θα περάσω. Η Μέρη δεν είναι εδώ, ε.
θα είναι στη δουλειά. Τι να κάνει κι αυτή, αγωνίζεται. Εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ να λες. Δεν βλέπεις ούτε πατερίτσα ούτε κολάρο. Πέρασες πολλά για μένα, Σπύρο. Σιγά βρε Νατάσα. Κόκαλα είναι, κολλάνε. Όχι, όχι. Πέρασες πολλά. Εγώ καταλαβαίνω, το ξέρω, το είδα. Νατάσα, εγώ για σένα θα μπορούσα να δώσω τα πάντα. Το ξέρω, Σπύρο. Είσαι άνθρωπος που αρέσει του να δίνει. Ναι, αυτό είναι. Όχι όπως κάποιοι άλλοι, εσύ έχεις να δώσεις. Τι μας νοιάζουν οι άλλοι, Νατάσα? Πόσα. Αυτοί κανονίζουν τη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Αυτοί την κανονίζουν, λες, ε? Κάτσε, μη στεκόμαστε όρθιοι. Θες να σου στύψω μια πορτοκαλάδα? Θες μια φρυγανιά? Έχω βουτήματα στην κουζίνα. Τίποτα δεν θέλω. Έλα εδώ, κάτσε. Ξέρεις, Σπύρο, εμένα μου έλειψες αυτές τις μέρες. Ναι, δεν μου ήταν εύκολο στην κατάστασή μου να έρχομαι και συνέχεια στο μαγαζί. Ντά, αλλά εγώ νόμιζα ότι εσύ δεν θέλεις πια να βλέπεις εμένα. Τι λες, Βρε Νατάσα, τώρα? Εγώ δεν θέλω να σε βλέπω. Σπύρο. Νατάσα. Δεν είμαστε πια φίλοι. Πώς δεν είμαστε φίλοι, γιατί το λες αυτό? Είμαστε. Και βέβαια είμαστε, και πολύ φίλοι μάλιστα. Για μένα πιο πολύ. Το κατάλαβα αυτές τις μέρες, Σπύρο. Χωρίς εσένα είμαι πολύ μόνη. Τι τα θες, Νατάσα? Όλοι μόνοι είμαστε στη ζωή. Όχι. Εγώ όταν είμαστε μαζί δεν είμαι μόνη. Θα είναι που είμαστε μαζί. Σπύρο, είσαι ο καλύτερός μου φίλος. Και για την αλήθεια είσαι ο μόνος φίλος που έχω. Ο φίλος μου. Τώρα η αλήθεια είναι είσαι λίγο υπερβολική. Έχεις τόσους γνωστούς. Ναι, αλλά κανένας δεν νοιάζεται για μένα. Μόνο εσένα έχω, Σπύρο. Και θέλω να στο δείξω. Δεν χρειάζεται. Τώρα για σένα. Τι είναι αυτό? Του Νικολάη Ρογκοζίν. Συγγνώμη, μου διαφεύγει το όνομα. Ο πατέρας μου, Σπύρο. Ο Νικολάη τον δώσε σε μένα και εγώ τον δίνω σε σένα. Θέλω να το φορέσεις. Να το φορέσω? Να το φορέσω. Ω, πρικράσμα! Ποια είναι αυτή πάλι? Πολύ ωραίο. Σ' αρέσει? Ντά. Και θέλω να το φοράς. Και δεν θέλω να το πεις ποτέ σε κανένα, Σπύρο. Ούτε σε Βαγγέλη, ούτε σε Μέρη, ούτε σε Νόντα, σε κανέναν. Αυτός ο σταυρός θέλω να είναι το μυστικό μας. Το μυστικό μας? Ναι, αλλά βρε Νατάσα μου, είναι λίγο κουμούτσα, θα το δουν όλοι. Μεγάλο είναι? Είναι λίγο, η αλήθεια είναι. Κοίτα, αυτό το σταυρό θα τον κρατήσω και θα τον έχω πάντα στην καρδιά μου. Μη φοβάσαι, έχω μεγάλη καρδιά. Εύχομαι, Νατάσα, αυτός ο σταυρός να μας βοηθήσει. Ναι. Έλα, Βάγκο μου, πού εξαφανίστηκες? Καλά, μη φωνάζεις. Εγώ σου ετοιμάζω τις ορχιδέες. Κατάμαυρες. Θα τα κάνει απάνω του ο δήμαρχος μόλις τις λάβει. Αν κοτάει, ας μην τις ετοιμάσεις τις βεβαιώσεις. Εντάξει, θα τις στείλω με τον Όντα. Μην είναι ήσυχος, παιδάκι μου. Σε φιλώ. Τέλειωνα με τον καζάκι, βρώμισε ο τόπος. Βαγγέλης ήταν? Όχι, μια τηλεγνωριμία που έχω κάνει. Κρυώνεις και κουκουλώθηκες έτσι? Χειμώνας είναι. Και εσύ δεν κλείνεις καμιά πόρτα? Ωραίο το σάλι που φοράς. Τώρα τα αγόρασες? Η μαμά μου το έπλεξε. Για σένα το έπλεξε? Για μένα, και το έστειλε σήμερα στο πακέτο. Δεν το είδες όταν το άνοιξες? Πρόσεξε τη γλώσσα σου, κακομοίρα μου. Θα βουτήξω κανένα μαχαίρι και θα στην κόψω. Θέλεις τίποτα άλλο με το γάλα σου? Και κόφτω τον Ενικό. Δεν είμαστε συνομήλικες, τσουλάκι. Μήπως θέλετε να σας βάλω και δύο πιπεριές που μου έστειλε? Εμένα δεν γεννήθηκε ακόμα άνθρωπος που θα με δουλέψει, κατάλαβες? Άντε μη στο κάνω καινούργιο το κουρέλι σου. Μα θα σε φτιάξω εγώ, που θα μου πας. Plan, stocks, who knows? I wouldn't worry too much about it.
Kristen said she hasn't bought anything. Oh, you did talk to Kristen about this. And you'd like to know exactly what she told me. Κάρβουνο το έκανες. Τώρα έτοιμα είναι. What if I said Kristen told me that... Έβαλα και το ματούλα. How'd you handle that? I've had it up to here with theories. Can't you just tell me what you believe? It's what you believe that counts. Καλή σου όρεξη. Ευχαριστώ. I'm trying. Τι βλέπεις? Τι θέλεις? Τίποτα. Ρωτάω, τι βλέπεις? Α, μία ταινία. Ενδιαφέρουσα. Μία τύπισσα με το φίλο της πηγαίνουν να καθαρίσουν το λεφτά σύζυγο. Κοινωνική, ε. Με φίλους, φίλες. Τι θες, ρε Σπύρο? Τίποτα, ρε Μαρουλά. Συγγνώμη. Πιστεύεις ότι υπάρχει φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας? Γκόμενο τον έχει, παιδάκι μου. Δεν λέω στην τηλεόραση. Στη ζωή λέω. Η φιλία... Φιλία μεταξύ αντρός και γυναικός δεν υφίσταται. Αυτό το ξέρουν μέχρι και τα παιδάκια. Μήπως είσαι πολύ απόλυτη. Τι θέλεις, ρε Σπύρο, θα μ' αφήσεις να δω την ταινία? Αν μια γυναίκα... Δηλαδή, όχι μια γυναίκα, αν ερχόταν ένας άντρας σε σένα και σου έλεγε ότι είσαι ο μοναδικός φίλος στη ζωή του. Με ζάλισες, αγόρι μου. Κι εγώ ζαλίστηκα. Για να το νιώσεις. Εγώ με έναν άντρα κλαδίω μέτρα. Σου κάνουμε για φίλη? Μόνο ότι Βίκη ξέρω για φίλη σου. Να μη δες. Ακόμα κι εσύ στραβώνεις. Δεν υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα. Όχου, το είπαμε αυτό. Ξεφορτούσουμε. Κι εγώ αυτό ήξερα. Άλλο ένιωθα. Έλα ρε δήμαρχε, έλα ρε δήμαρχε, σου λέω. Να τελειώνουμε. Σου στείλα τις ορχιδές. Ναι, τις ορχιδές. Δεν τις πήρες ακόμα? Καλά, πάρτες να τελειώνουμε. Εντάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μάνα? Δηλαδή για να κάνεις τη δουλειά σου, να βάλεις ένα τούβλο πάνω στο άλλο, πρέπει να ταλαιπωρηθείς τόσο πολύ? Και αν δεν πιστεί με τις ορχιδές? Είμαστε Ευρώπη, μάνα. Του στέλνω δύο ρουκέτες και είτε έτσι, είτε αλλιώς θα πιστεί. Εσύ τι έχεις τώρα? Τίποτα. Πώς τίποτα, σε βλέπω, πώς έχω γεννήσει, τι μου λες τώρα? Α, σε τίποτα σου λέω. Καλά. Να πάω να την πέσω κι εγώ λιγάκι. Αυτή η βρώμα που μου έχει κουβαλήσει μου φέρθηκε απέσια. Ποια μωρή, η Νατάσα. Τι σου έκανε πάλι? Άσε, ντρέπομαι και να μιλήσω. Πες μου, ρε παιδί μου, τι σου έκανε και να το κανονίσω εγώ. Τώρα. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πειράξει τη μάνα μου και να μην το σου βλύσω? Αυτή δεν είναι κάποιος, δυστυχώς. Αυτή σε έχει βάλει στο βρακί της και σε πηγαινοφέρνει. Θα σε χώσει ζαλισμένο καμιά ώρα σε καμιά εκκλησιά και θα βγεις από εκεί στεφανωμένος. Άιντε, άιντε, πήρες φόρα, μάνα. Τι, δεν σκέφτεσαι το γάμο? Έλα, Βαγγέλη. Μάνα, είμαι μικρό παιδί. Είναι πολύ νωρίς για μένα. Και εγώ σου λέω πως σου την έχει βάλει την ιδέα και εσύ το καλό σκέφτεσαι. Καλά, εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Όλες οι μάνες τα ίδια λέτε. Πας και έχετε βγάλει την ίδια σχολή. Γελάει ο μωρός. Τι να κάνω, μωρέ μάνα, με αυτά που μου λες. Τράβα και φέρε τότε το χρυσό σταυρό που σου χάρισε. Ποιο χρυσό σταυρό? Το ρώσικο. Τον φέρνεις, τον σκοτώνουμε και παίρνω κι εγώ μια τηλεορασούλα για το δωμάτιό μου. Τι είναι αυτά που λες, βρε μάνα? Πάλι μου τσαμπουνάς φίδια. Φίδι είναι αυτή η βρώμα και θα σε τη λήξει. Δεν της έστειλαν το πρωί ένα δέμα από το χωριό της? Ναι. Μέσα εκεί της είχαν και ένα χρυσό σταυρό δώρο για τον αραβωνιάρη της. Και αν δεν με πιστεύεις, ρώτα και τον Όντα που διάβασε το γράμμα. Ποιο γράμμα, τι, ο Νόντας, τι σχέση έχει ο Νόντας, μωρέ? Μαζί το ανοίξαμε το δέμα, αλλά αυτός ξέρει τα ρώσικα, αυτός το διάβασε. Και εμπιστεύτηκε στα ρώσικα του Νόντα. Εκεί κόλλησες εσύ. Αλλά! Τι έγινε ο Σταυρός, γιατί στον έκρυψε? Μπάστα, μάνα. Χρυσός 18 καράτια, με καδένα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, Βαγγέλη, σ' ακούω. Δεν μου λες, αγόρι μου? Ένα δέμα που ήρθε για την Ατάσα και το ανοίξτε με τη μάνα μου είχε μέσα ένα χρυσό σταυρό. Δεν σ' ακούω καλά. Κάνε διακοπές. Έλα. Έλα. Μ' ακούς τώρα? Δεν σ' ακούω καλά. Περνάω από γέφυρα. Πώς το είπες? Έλα τώρα, μ' ακούς? Χέστη και πάνω του, φέρε εδώ. Έλα, Νόντα, εγώ είμαι. Μίλα ανοιχτά στο Βαγγέλη. Με το νι και με το σίγμα. Εντάξει? Ακούω. Είχε ένα σταυρό χρυσό 18 καράτια χωρίς πέτρα με καδένα. Ο σταυρός ήταν του πατέρα της και τον έστειλαν για τον αραβωνιαστικό της. Αυτά ξέρω. Καλώς. Τίποτα λαθωτικό?
Τα λέμε αύριο στη δουλειά. Α, δουλειά! Τούνελ, αυτό δεν οδηγάει αυτός. Στα είπε, για να μάθεις να ακούς τη μάνα σου άλλη φορά. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η πλοκή. Δεν αλλάζει, αυτή είναι. Εσύ τι σκοπεύεις τώρα να κάνεις? Πάω πάνω. Μπράβο, αγόρι μου. Ανέβα, πιάσ' την από το μαλλί και δείξεις τι πάνω να πει βερίκοκο. Χαλαρά, πάω πάνω να κοιμηθώ. Τι λες, σου κολλάει ύπνος μετά από όλα αυτά? Αύριο το πρωί που θα είμαι ψύχρεμος, θα το ρυθμίσω. Γιατί όχι τώρα να ξεμπερδεύουμε? Να διάσει και το δωμάτιο. Είπα μάνα αύριο το πρωί. Κατάλαβες? Τελείωσε! Νύχτα είναι, θα περάσει. Έχω κάνει μια αποπογραφή της αποθήκης και μια λίστα των προμηθευτών μας. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Άντε, αγόρι μου, τόση ώρα της έχω παραγγείλει. Στην υγειά σας. Σπύρο, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση? Ό,τι θες, Βαγγέλη μου. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει φιλία ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα? Γιατί το ρωτάς αυτό, φίλε, σου πάνε τίποτα? Τι να μου πούνε, φίλε, τίποτα απολύτως. Μεταξύ μας, φιλικά. Όχι μόνο φιλικά. Εμείς είμαστε αδέρφια, Βαγγέλη, δεν είμαστε? Ακριβώς. Είμαστε αδέρφια. Και σαν αδερφός, φίλε, σου πω ότι πιστεύω ότι ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα δεν υπάρχει φιλία, Σπύρο. Πιστεύω ότι έχεις δίκιο. Και με τη μερούλα που το συζήτησα. Με ενδιαφέρει η μερούλα. Τώρα μιλάμε δυο μας. Ναι. Ακούστε, ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνων είναι ένα όν κοινωνικό. Ο Αριστοτέλης... Είναι αυτός. Ναι, κι άλλο στο κόλπο. Όχι, ο αρχαίος φιλόσοφος. Έστειλουν τραγωδία μίμησης πράξεως. Αυτά δεν πίστηκα, ρε! Όχι, Βαγγέλη! Τι είναι αυτό, ρε! Σταυρός! Σταυρός που το βρήκες! Που το χάρισε μια φίλη μου! Ποια! Όχι, Βαγγέλη, θα σε εξηγήσω! Θα φύγει πίσω από την πλάτη μου με την Αντάσα! Βαρύθια! Μη! Άρε, Νατάσα, στο είπα, θα μπλέξουμε! Μπλέξαμε! Γεια σου, Μέρη. Δεν μπορείς να κάνεις και πολύ απλά τα βλέπεις όμως εσύ να δείξεις τα πράγματα. Γεια σου, Μικούλα. Γεια σου, Πυράκο. Όχι, γιατί εγώ θυμάμαι τα δικά μου με τον Αδωνάκη που δεν του καθόμουν. Ανασφάλειες, κατάλαβες. Τι ψάχνεις εκεί? Τι ψάχνεις? Την κάρτα, ρε παιδάκι μου. Τηλεκάρτα? Την πιστωτική, ρε άχρηστε. Μα τι έχουμε πιστωτική? Δεν τη βρήκες εκεί, ε. Κάνε άκρη. Όχι. Κάνε άκρη, θέλουμε την κάρτα να πάμε για ψώνια. Και εγώ τι σε συμπονίζω. Πού είναι? Μερούλα, μήπως την έχεις ξεχάσει μέσα στην τσάντα σου? Τις τσέπες σου. Ε? Να δω τις τσέπες σου. Έλα τώρα, ρε Μέρη, είναι και η Βίκη μπροστά. Τις τσέπες σου, είπα, Σπύρο. Μισό λεπτό. Πού πας? Να κοιτάξω στην κουζίνα. Κάπου την είχα δει στην κουζίνα. Καλά, αυτός την έχει κρύψει. Τι κάνεις εκεί? Κοιτάζω για την κάρτα. Στο κουτάκι του καφέ. Πού την έχει παραπέσει? Λοιπόν, ή μου δίνεις την κάρτα ή μου δίνεις το πορτοφόλι σου, γιατί θέλουμε να φύγουμε. Να σου δώσω το πορτοφόλι. Ορίστε. Λεφτά κιόλας, ορίστε. Να, έχω ένα 5.000. Ψάξε, δεν έχω κάρτα. Το θέλεις το 5.000? Πάμε, Βίκη. Πότε θα έρθεις? Πάμε, Βίκη. Πρέπει να το ξεφορτωθώ, πρέπει να το ξεφορτωθώ. Όση ώρα είσαι απέναντι μου. Μεγάλε, τι έγινε, μεγάλε, καλά? Καλά, πάω μέχρι τον μπαρ. Προχώρα. Έχω δει να πιάνεις το τσιγάρι και να ψάχνεις για φωτιά. Γεια σου, Σπύρο. Τι έγινε, πώς από εδώ? Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης δεν είναι εδώ. Τον έψαχνες? Εσένα ήθελα. Νατάσα, αυτό δεν μπορώ να το κρατήσω. Μα γιατί? Αυτό είναι το όραμα μένα για σένα. Δεν τώρα δεν δίνω ούτε πίσω. Όχι, δεν είναι σωστό. Μα γιατί, Σπύρο? Γιατί εσύ το έχεις περισσότερο ανάγκη. Θέλω να πω, έχεις πιο πολλά προβλήματα από μένα. Κράτα το, θα σου χρειαστεί. Μα Σπύρο, εγώ στο έδωσα γιατί... Σε παρακαλώ. Άλλωστε, εγώ δεν φοράω ούτε αλυσίδες ούτε σταυρούς. Είμαι αλλεργικός. Κατάλαβα. Δεν θέλεις δώρο από μένα. Νατάσα,
το σπουδαιότερο δώρο είναι αυτά που μου είπες χθες. Και το πιστεύω, Σπύρο. Το ξέρω. Γι' αυτό τα κράτησα. Τα αισθήματά σου έχουν μεγαλύτερη αξία για μένα. Σπύρο, είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Είμαι ο φίλος σου. Δεν το είπαμε? Ναι, το είπαμε. Μπαμπα, όλος ο καλός ο κόσμος. Βαγγέλη, τι γίνεται, Σπυράκο? Πώς πάει? Τα λέμε με την κυρά. Έκανα μια απογραφή και ήθελα να σε δείξω. Γεια σου, Βαγγέλη. Πολύ ωραίο, όλα είναι ωραία. Μου θυμίζεις εμένα στα νιάτα μου. Έβγαινα για ψώνια και ήθελα δύο ανθρώπους για τις σακούλες. Εγώ ευτυχώς για τις σακούλες έχω βολευτεί με τη φίλη μου τη Βίκη. Σε καλό. Και αυτό, κυρία Βανθία μου, είναι για σας. Εύχομαι να σας αρέσει. Αχ, θα σε μαλώσω, δεν έπρεπε. Να το δούμε λίγο. Σας βγάζει όλο σας το αριστοκρατικό. Εσείς πώς το νιώθετε? Πολύ ωραίο, πολύ ωραία. Αχ, Μέρη μου, πολύ με συγκινεί η χειρονομία σου. Σιγά καλέ, για ένα δωράκι. Έτσι δεν κάνουμε σε αυτούς που αγαπάμε? Αυτά να τα βλέπει ο κανακάρης μου. Ο Βαγγέλης, γιατί τι έγινε? Αυτό το τσουλί, η Ρωσίδα. Είχε ένα σταυρό για εκείνον και τον κράτησε για πάρτι της. Πώς τον κράτησε δηλαδή? Όλο το θράσος που τη διακρίνει. Από ένα γκρίμι, τι περιμένεις? Συγγνώμη, γιατί είμαι και λίγο ζαλισμένη. Τι εννοείται? Παιδί μου, οι δικοί της έστειλαν ένα σταυρό δώρο για τον Βαγγέλη. Και εκείνη τον έκανε γαργάρα. Τον κατακράτησε. Τι σου λέω? Το τσέκαρα και με τον Βαγγέλη, δεν έχει ιδέα για το σταυρό. Και εσείς πώς το μάθατε? Άνοιξα το δέμα. Πάντα ελέγχω για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και βρήκατε το σταυρό για τον Βαγγέλη? Τι σου λέω? Υπήρχε και συνοδευτικό σημείωμα. Το διάβασα. Για πάνω ενδεχόμενο να ξέρω τι μου γίνεται. Καλά κάνατε. Η γνώση είναι δύναμη. Και ο σταυρός? Ολόχρυσος. Για τη φτώχεια που τους δέρνει, καλός ήτανε. Όχι, εννοώ τι απέγινε. Τώρα μεταξύ μας, μήπως εσείς τον... Όχι, Μέρη μου, στορκίζομαι. Καλά, όχι, δεν γινότανε και τίποτα. Μα δεν πρόλαβα, σου λέω. Μπήκε η άλλη και μου τα άρπαξε από τα χέρια. Και σταυρό και δέμα και όλα. Καλά, έτσι είναι αυτές. Όταν πρόκειται για δικά τους πράγματα, σκυλιά γίνονται. Μου χύμιξε στα ίσια, σου λέω. Τη φοβήθηκε το μάτι μου. Τι λέτε να τον έκανε? Το ίδιο με ρώτησε και ο Βαγγέλης. Ξέρω, εγώ του λέω. Το γεγονός είναι πως άρθρο πρώτο είναι ψεύτρα και άρθρο δεύτερο έχει γραμμένο κανονικά. Εκεί τον είδες, τα χρειάστηκε. Το πίστεψε δηλαδή. Γιατί εσύ δεν θα το πίστευες? Θα το πίστευα. Αλλά θα ήθελα και κάτι πιο χειροπιαστό. Ένα αποδεικτικό της προδοσίας της, κάτι. Δίκιο έχεις. Τα τριάκοντα αργύρια χρειάζονται και ήρθε και έδεσε. Εννοείται. Αυτό. Δεν θα έχεις καμιά δυοκοσάρα πάνω σου? Τα έδωσα όλα και έμεινα στον Άσο. Μου πιάνεις το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Αμέσως, κυρία Βανθία μου. Έλα, Νόντα, θα χρειαστώ επιγόντως 200.000. Τι, από ποιο λογαριασμό? Από τον απόρρον κρασίδων. Και τσιμουδιά στο Βαγγέλη, ε! Δέκα κούτες ουίσκι, 7 κούτες κονιάκ, το ΦΠΑ του Νοέμβρη. Δεν βγάζω άκρη με αυτά. Μια εβδομάδα παιδεύουμε. Θα ρίξει μια ματιά. Σε πιστεύουμε. Σε ευχαριστώ που με πιστεύεις, αλλά έχω μπλέξει. Εγώ να δεις. Τι έχεις εσύ? Βαγγέλη. Βαγγέλη. Σιγά, αγόρι μου. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα ένσημα. Δεν έχω ένσημα. Το ξέρω, Βαγγέλη. Δεν λέω για τα δικά σου. Λέω για τον υπαλλήλο τα ένσημα. Ούτε υπαλλήλους έχω. Μα δεν είναι δυνατόν, πως ο κύριος Βασίλης, ο Χοντρός και ο Νόντας υπάλληλοι δεν είναι? Όχι, αγόρι μου. Αυτή είναι η ανθρώπινη που καταλαβαίνεις, έχει μεγάλη διαφορά από τον υπάλληλο. Κι όμως, Βαγγέλη, και οι υπάλληλοι είναι άνθρωποι, χρειάζονται ασφάλιση. Μου τσομποδίζω? Η Νατάσα είναι ασφαλισμένη? Άσε, η Νατάσα είναι δικιά μου υπόθεση. Δεν έχει σημασία, πρέπει να την ασφαλίσεις. Αν μπει το ΙΚΑ εδώ μέσα και μας βρει, έτσι θα βρούμε τον πελά μας, Βαγγέλη. Δεν νοιάζει, και ξέρει να τα σούλα να προσέχει τον εαυτούλη της το φίδι. Μα παρακάτω τώρα. Πες μου, έτσι τελείως φιλικά, έχετε τσακωθεί? Να σου πω κάτι, αγόρι μου. Μην ανακατεύσεις το προσωπικά μου, καταλάβες? Όχι, εντάξει, δεν το λέω για κακό, αλλά να. Επειδή είναι καλή κοπέλα και σ' αγαπάει. Αρκετά για σήμερα, πάρε αυτά και φύγε. Τι είναι αυτά? Ο κόπος σου για να μην εμπλέξουν τους αριθμούς σου. Δεν είναι δική μου η αριθμή, δική σου είναι, Βαγγέλη. Εσύ δεν είσαι λογιστής, ψυχή μου. Καλά, εντάξει. Αφού επιμένεις.
Να σου δείξω τον ισολογισμό. Ας το για άλλη φορά. Καλά, εντάξει. Αφού επιμένεις, εγώ να φεύγω. Γεια σου, Νατάσα. Γεια σου, Σπύρο. Άρθρο πρώτο είναι ψεύτερα. Άρθρο δεύτερο σε έχει γραμμένο κανονικά. Φίδι Ρασπούτι. Να αυτό. Εγώ ξέρω ότι όσοι αγαπάνε κάνουν δώρα. Ούτε θυμώνουν, ούτε φωνάζουν. Και πού το βρήκες? Μαμά μου το έστειλε. Και απλά ψάχνω να βρω μια καλή στιγμή για να στο δώσω. Να είμαστε οι δυο μας. Είναι καλή στιγμή. Να δω. Ξέχασα να αφήσω τον ισολογισμό. Μάλλον δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Μαμά! Μαμά! Μάνα! Μητέρα! Αχ, δεν είναι εδώ. Μόνοι μας, επιτέλους. Τόση ώρα περίμενα αυτή τη στιγμή. Τι εγώ μόνο μου. Πήγαινε πάνω τώρα εσύ. Να βάλω δύο ποτάκια. Και σου έρχομαι. Ναι, αλλά μην αργήσει. Όχι μόνο. Βαγγέλη. Μάνα, εδώ είσαι, δεν σε κατάλαβα. Τι κάνεις εκεί? Ετοιμάζω δύο ποτάκια, εμένα και την Ατάσα, να τα πιούμε πριν μας πάρει ο ύπνος. Μη βιάζεσαι. Κοίτα εδώ τι σου έχω. Τι είναι αυτό? Α, μάλιστα. Μας πλήρωσε ο Γεωργίου. Ποιος Γεωργίου, μωρέ? Στο δωμάτιο ό,τι τα βρήκα, κάτω από το στρώμα της. Και γιατί τα πήρες? Είσαι καλά, παιδάκι μου, ή το έχεις χαμένο? Δεν βλέπεις την αυτά. Τόσα έπιασε ο σταυρό σου που τον σκότωσε. Είσαι σίγουρη? Απολύτως. 18 καράτια χρυσός με καδένα, να τον έβλεπες, τόσα πιάνει. Μήπως είναι κάτι τέτοιο? Πού τον βρήκες? Η Νατάσα μου τον έδωσε, μάνα. Νατάσα! Τι φωνάζεις, σε πιστεύω. Για να ζητήσεις συγγνώμη στο κορίτσι που ψαχουλεύει στα στρώματά της. Καλά, φέρε τα λεφτά και τη ζητάω συγγνώμη αύριο. Τα λεφτά, μάνα, είναι του κοριτσιού. Τι! Θα φώναξε, Βαγγέλη μου. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Τι τα κατάντια. Αυτά είναι δικά σου. Σοβαρολογήστε τις αδόσεις. Γιατί δικά της δεν είναι? Δικά μου είναι. Έγινε μια παρεξήγηση. Ήταν κάτω το στρώμα σου και τέλος πάντων έχει τελειώσει. Τι θα της κάνει, Ευαγγέλη Κοντζάμ, 200.000? Ό,τι θέλει να της κάνει, να της γλεντήσει ή να της κολλήσει ένσημα. Καλά, δώσε μου το σταυρό τουλάχιστον. Σταυρό? Τι το θες σταυρό? Έτσι θα μείνω γορεύτη. Εσύ, σήξε εμένα, τι άλλο θέλεις? Το σταυρό. Ο σταυρός είναι δικός μου. Μάλλον. The Russian government of the Republic is in flight. Now we shall remove the foreign Merula, mm. Οπα. Πήρα μερικά πράγματα. Τι είναι αυτό? Εφόδια. Τι είναι αυτό το καρότσι? Α, το πήρα από το σούπερ μάρκετ. Ένα κατοστάρικο, τσάμπα. Φοβερό σούπερ μάρκετ. Πρέπει μια μέρα να πάμε μαζί. Να δεις, Μερούλα, χλειδί, κυλιόμενες σκάλες, πάρκινγκ. Μην κουράζεσαι. Θα το τακτοποιήσω εγώ. Κάτσε εσύ εκεί να βγεις την πορτοκαλάδα σου. Λοιπόν, πήρα πορτοκαλάκια να έχουμε να στίβουμε. Πήρα πατάτες. Πήρα φέτα και ζαμπονάκι μου. Το κόψε δύο φορές. Α, πήρα και ένα κοτοπουλάκι να το βάλουμε στο φούρνο. Δεν σ' αρέσει το φούρνο? Θα το κάνω στην κατσαρόλα με μακαρόνια. Γιατί είμαστε μαζί, το έχεις σκεφτεί ποτέ? Γιατί? Γιατί, Μερούλα, είμαστε παντρεμένοι. Παρακάτω. Γιατί?
Για ποιο λόγο είναι μαζί τα ζευγάρια? Για τα ψώνια που φέρνεις. Μη φοβάσαι, αν δεν σ' αρέσουνε, μπορούμε να τα πάμε πίσω. Έχω την απόδειξη, αλλάζουνε. Και τα 7 χρόνια που είμαστε μαζί, Σπύρο, και αυτά αλλάζονται. Μερούλα. Άσε, ανοίγω εγώ. Είναι ο Σπύρος μέσα. Αυτόν ψάχνω. Αδερφάκι! Αδερφέ μου! Ναι, εδώ! Μήπως διακόπτω από κάτι? Όχι, Βαγγέλη μου, είχα πάει σούπερ μάρκετ. Με την ευκαιρία που πληρώθηκα. Τι άντρα κλάς, τι κουβαλητής. Κάθισε, Βαγγέλη, θες να σε κεράσουμε κάτι? Όχι, είμαι στο να φεύγω, απλά ήρθα για να δώσω αυτό στο Σπύρο. Τι είναι αυτό? Ένα σταυρό, Σπύρο. Βαγγέλη! Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δέξου το. Σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης για ό,τι έκανες για μένα και την Ατάσα, κατάλαβες, αγόρι μου? Δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ. Σημασία έχει ότι καταλαβαίνω εγώ. Σπύρο, είσαι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Είσαι ο άνθρωπός μου, καταλαβες. Και τώρα συγχωρέστε με γιατί πρέπει να φύγω. Δεν είναι κι άσχημος. Τι κάνεις? Καλός είναι για σκότωμα. Βότκα, πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Βόμπες μες τη νύχτα, μάζευτα και ρίχτα, φύγαμε. Φράγκα και αμαρτία, τσόλια, απαρτία, είδαμε.